Πόσους μαθητές ξέρετε, πόσους, ποιος ξέρει να μου πει. 12. Είχε 12. Όμως αυτοί οι 12 ήταν αρκετοί για να αλλάξουν όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν το λέω και για εσάς, που μπορεί να είστε λίγοι, να μην είστε όσα είναι τα παιδιά του σχολείου, αλλά όμως είστε αρκετοί και περισσεύετε, όχι απλά είστε αρκετοί, φτάνετε και περισσεύετε για πρωτίστως να αλλάξουμε τη δική μας τη ζωή και να την κάνουμε καλύτερη. Τι είναι το κατηχητικό σχολείο, τι είναι το κατηχητικό, ποιος ξέρει να μου πει. Από τα παιδιά που έρχονταν στα προηγούμενα χρόνια, ποιος ξέρει να μου πει, τι είναι το κατηχητικό, το σχολείο που θα κάνουμε εδώ. Ξέρει κάποιος, ποιοι έρχεστε για πρώτη φορά. Αρκετή. Ωραία. Το κατηχητικό λοιπόν είναι ένα σχολείο το οποίο δεν έχει απουσίες. Πρώτον. Δεν έχουμε βιβλία. Δεν έχουμε διάβασμα. Τι έχουμε δηλαδή. Τι θα έχουμε εδώ. Εδώ θα μάθουμε όμορφες ιστορίες από τον Χριστό και τους Αγίους. Πριν τη γέννηση του Χριστού και μετά τη γέννηση του Χριστού, πώς σε λένε, Ηλία, μπράβο Ηλία, για πες. Θα ήθελα να πω ότι εγώ θα μάθουμε ιστορίες του Χριστού και θα ρωτάμε πώς γεννήθηκε ο Χριστός και άλλα. Τέτοια, πολλά τέτοια και θα παίζουμε. Ο Παπαγιώργης στα παιχνίδια είναι πρώτος, δεν πιάνεται. Θα σας πηγαίνει βόλτες. Θα παίζετε τώρα που είναι χειμώνας, θα παίζετε και μπάλα απ' έξω και μήλα. Εμείς κάθε Κυριακή εδώ στις 11.30 θα σας περιμένουμε. Έχουμε κάνει λουκουμάδες, στους οποίους μπορείτε να φάτε και ένα και δύο και τρεις και όσους θέλει ο καθένας. Είναι πολύ. Είναι light. Θα ήθελα να πω κάτι τώρα στους γονείς σας, όσοι είναι εδώ, και να τα ακούσετε και εσείς. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι χαρά, μεγάλη, κάθε φορά που ξεκινάει το κατηχητικό σχολείο. Και σήμερα αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί έχω δίπλα μου δύο μαθητές μου, παλιούς μαθητές, τον Παπαγιώργη και τον Στέλιο, στους οποίους τους είχα από τόσο μικρά παιδάκια στο κατηχητικό. Ναι, στο καλό. Ευχαριστούμε γιατί πολύ για όλα. Το κατηχητικό σχολείο λοιπόν έζησε στιγμές δόξας. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε 100-150 παιδιά, να έχουμε κάνει 2-3-4 τμήματα. Περνώντας τα χρόνια υπήρχαν αυξομοιώσεις, άλλοτε πέφτανε, άλλοτε ανεβαίνανε. Ένα πράγμα θέλω να σας πω όμως, ότι εγώ ποτέ δεν έχασα ούτε τη διάθεσή μου, ούτε το ζήλον μου, αν είχα λίγους μαθητές ή πολλούς. Και ξέρετε γιατί. Γι' αυτό το είπα προηγουμένως στα παιδιά μας. 12 ήταν οι μαθητές του Χριστού. Σαν παρέα ήταν μια μικρή παρέα, 12 άτομα. Κι όμως αυτοί οι 12 ήταν ικανοί να αλλάξουν τον κόσμο ολόκληρο και τα κατάφερα. Έτσι και τα παιδιά μας, τα οποία σήμερα τα βλέπουμε μικρά και τα καμαρώνουμε και παίζουμε μαζί τους, αυτοί αύριο θα είναι οι αυριανοί πολίτες, οι οποίοι θα γίνουν καλοί οικογενειάρχες πρωτίστως, καλοί άνθρωποι, καλές νοικοκυρές, καλές μάνες, καλοί πατεράδες, μέλη της κοινωνίας, τα οποία τίποτα να μην θυμούνται από όσα μάθουν εδώ πέρα, θα μάθουν να κάνουν το σταυρό τους και θα θυμούνται ότι φεύγοντας από το σπίτι μας κάνουν την προσευχή και ζητάμε τη χάρη του Θεού ή ότι μας αξιώνει η χάρη του Θεού να φάμε ένα πιάτο φαγητό το μεσημέρι που έχει περιστερούνται. Και γι' αυτό σας είπα ότι είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα, διότι έχω δίπλα μου δύο ανθρώπους, στους οποίους ταυτόχρονα μεγαλώναμε, γιατί και εγώ όταν ήρθα ήμουν αρκετά νέος, ήμουν μόλις 23-24 ετών. Και χαίρομαι πολύ γιατί βλέπω την προκοπή τους και την πνευματική αλλά και την κοινωνική. Θέλω να μας τα φέρνετε τα παιδιά σας. Το κατηχητικό δεν γίνεται επειδή
να γεμίσουμε το χρόνο μας. Το κατηχητικό γίνεται διότι είναι μια προσφοράς των ιερέων προς τους νέους ανθρώπους, προς τα παιδιά, για να μάθουν και να ζήσουν τη ζωή της Εκκλησίας. Ξέρετε, είναι τραγικό να βλέπει κανείς ανθρώπους, χριστιανούς, βαπτισμένους, να πηγαίνουν στην Εκκλησία και να αισθάνονται τόσο άβολα και τόσο αμήχανα και να μην ξέρουν από πού θα πάρουν το κερί, να μην ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, πότε θα μιλήσουν, πότε κάθονται, πότε σηκώνονται στην ώρα της λειτουργίας. Και όλα αυτά γιατί? Διότι μετά την βάπτισή τους ήταν ελάχιστες οι φορές τις οποίες εκκλησιάστηκαν και πολύ ελάχιστες οι φορές και ίσως και ανύπαρκτες που πήγαν στα κατηχητικά σχολεία. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ναι, δεν πειράζει. Η κριτική είναι πάντοτε και η αρνητική και η θετική είναι πάντοτε εμείς που εκτιθέμεθα δημόσια και μας κρίνουν τα μας. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω και το λέω μέσα από την καρδιά μου, είναι παράκληση. Σας θέλουμε βοηθούς μας. Σας θέλουμε συνεργάτες μας αυτό το έργο. Θέλουμε να τα σπρώξετε τα παιδιά σας. Σήμερα μπορεί να ήταν η χαρά του αγιασμού, το δεύτερο, το τρίτο μάλλον, μετά όμως ίσως και αυτά να βαρεθούν. Ξέρετε, ο λόγος είναι σαν το φάρμακο. Πολλές φορές το φάρμακο που θα μας δώσει ο γιατρός δεν μας αρέσει, αλλά το πίνουμε γιατί ξέρουμε ότι αν θα πάρουμε το φάρμακο και το πιούμε θα γίνουμε καλά. Έτσι μπαίνουμε, βάζουμε σε πρόγραμμα τη ζωή μας. Και θα ήθελα να σας πω, και με αυτό θα τελειώσω, θα ήθελα να σας μεταφέρω πρωτίστως τις ευχές του Δεσπότη μας, ο οποίος χαίρεται. Θα στέλνει την ευχή του και την προσευχή του, παρακαλώντας τον Θεό να σας χαρίζει υγεία, παιδιά μου, σε εσάς, να έχετε καλή πρόοδο, καλές γιορτές και να σας καμαρώνουν οι γονείς σας και εμείς. Και θα ήθελα να πω, με την ευκαιρία της πρώτης σημερινής μας σύναξης, ότι ευχόμαστε να μας αξιώσει ο Θεός στο τέλος της κατηχητικής χρονιάς, θα οργανώσουμε μία εκδρομή προσκυνηματική στη Ρώμη, στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά εννοείται και οι γονείς. Μόνο τα παιδιά τα οποία είναι μεγάλα δεν θα είναι υποχρεωτικό, θα είναι προαιρετική η συμμετοχή των παιδιών, δηλαδή παιδιά γυμνασίου ηλικίου που θα έχουμε. Στα παιδιά του Δημοτικού θα συνοδευτούν από τους γονείς τους ή τους κηδεμόνες. Εμείς σαν ενορία δεσμευόμαστε ότι θα μαζέψουμε κάποια χρήματα για να κατεβάσουμε το κόστος της εκδρομής όσο γίνεται περισσότερο με τις διάφορες εκδηλώσεις τις οποίες θα κάνουμε. Ήδη ετοιμάσαμε το ημερολόγιο το οποίο θα το διαθέσουμε και τα χρήματα τα οποία θα μαζέψουμε θα έχουν σκοπό την εκδρομή των παιδιών, διότι η σκέψη μου και το όνειρό μου είναι. Θα ήθελα καταρχάς να τους πάω στην Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα να τους βάλω μέσα στην Αγία Σοφιά. Αλλά επειδή είναι ένα ιδιαίτερο κράτος και για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια εντός εισαγωγικών στους γονείς, προτίμησα να τα πάω στη Ρώμη. Θα πάμε στη Ρώμη λοιπόν να μπούμε να δούμε το μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Πέτρου, είναι ο τόπος ο οποίος μαρτύρησε εκεί ο Άγιος Πέτρος ο Απόστολος. Και χθες συζητώντας με τον Μητροπολίτη, του εξέφρασα την επιθυμία την οποία έχω από πολύ νέος παπάς να λειτουργήσω στις κατακόμβες. Θα κάνουμε λειτουργία μέσα στις κατακόμβες, μέσα εκεί στις τρύπες, στις σωρές της γης, όπου μαζεύονταν τα 300 πρώτα χρόνια του χριστιανισμού οι χριστιανοί και λειτουργούσαν διότι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν αλλού εξαιτίας των διωγμών. Στέλιο, σε κλείσαμε από τώρα, εννοείται. Ναι, και το έχω έτσι πολύ μεγάλη επιθυμία, αν τα καταφέρουμε μέσω της Καθολικής Εκκλησίας και μέσω της Πρεσβείας να πάρουμε την άδεια, διότι είναι αρχαιολογικός χώρος και δεν τελούνται λειτουργίες, να πάρουμε την άδεια
και να λειτουργήσουμε μέσα στις κατακόμβες. Εκεί που λειτουργούσαν δηλαδή οι χριστιανοί, ήταν οι κατακόμβες. Ξέρετε παιδιά τι ήταν οι κατακόμβες? Οι κατακόμβες ήταν υπόγειες ζωές. Υπόγειες σημαίνει κάτω από τη γη, σαν τούνελ, κάτω από τη γη. Εκεί λοιπόν δεν μπορούσε να τους βρει κανένας. Ενώ πάνω γίνονταν μάχες και σκότωναν τους χριστιανούς, εκείνη τα βράδια μάζευαν τα σώματα των νεκρών Αγίων, τους μάρτυρες δηλαδή, όλους αυτούς που βλέπουμε στις εικόνες, τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Θεόδωρο κτλ. Όλους αυτούς μάζευαν τα σώματά τους και πήγαιναν και τα έθαβαν. Και πάνω στον τάφο τους θελούσαν τη λειτουργία. Γι' αυτό και εμείς όταν εγγενιάζουμε ένα ναό, όταν δηλαδή χτιστεί ένας ναός και του κάνουμε τα εγγένεια, πάνω στην, μέσα στην Αγία Τράπεζα βάζουμε λείψανα των Αγίων για να θυμόμαστε το γεγονός αυτό που έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί που πήγαν στις κατακόμβες. Σε αυτό λοιπόν το μοναδικό μέρος στον κόσμο, διότι έχουμε και στην Ελλάδα, στη Μήλο, αλλά τις Ρώμες είναι οι μεγαλύτερες, θέλω να μας αξιώσει ο Θεός να πάμε. Και για να μπορέσουν να τα δουν και τα παιδιά μας, θα, όποιοι από τους γονείς ή και οι δαιμόνες θέλουν, θα τα συνοδεύσουν, γιατί θα είναι μικρά. Φυσικά οι λουκουμάδες είναι και για τους μεγάλους, δεν είναι μόνο για τους μικρούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Κάθε Κυριακή σας περιμένουμε στις 11.30. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, θα σας περιμένω. Πόσοι είμαστε σήμερα? Είμαστε 5.